Κύριε Πρόεδρε. Πάρτε και βαθιές. Πάρτε βαθιές αναπνοές. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν δέχομαι διαμαρτυρίες από κανέναν. Ο κύριος Σενετάκης μίλησε για τους γνωστούς λόγους. Κυρίες και κύριοι, ήταν δύο, ορίστε κυρία Ουζουνίδη. Η Ουκρανία που βρίσκεται σε εμφύλιο θα έχει φέτος 8% πτώση του ΑΕΠ. Οι κυβερνήσεις σας προκάλεσαν αθρηστική πτώση του ΑΕΠ 25%. Δηλαδή, 5 χρόνια κυβέρνησή σας ίσον 3 χρόνια πόλεμος. Σε τέτοια περίοδο βαθιάς ύφεσης και εσωτερικής υποτίμησης, εάν δεν προχωρήσει η χώρα σε μια γενναία αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ανάπτυξη δεν θα έλθει. Τα έργα υποδομής της χώρας είναι εργαλείο της αναπτυξιακής πολιτικής και όχι λάφυρο των κατασκευαστικών διαπλεκόμενων συμφερόντων στην υπηρεσία των οποίων εσείς υλοποιήσατε για χρόνια άναρχες πολιτικές, έργα ανολοκλήρωτα, πληρωμένα, διπλά και τρίδιπλα. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός έργων υποδομής σε κάθε τομέα υποδομών που θα υπηρετεί το συνολικό σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του χωροταξικού σχεδιασμού. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων μεγάλης αναπτυξιακής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής, προστιθέμενης αξίας και συγχρόνως εντάσσεως εργασίας. Γιατί μεταφορές προτεραιότητά μας ως κυβέρνηση της αριστεράς είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, η ανάδειξη προτεραιοτήτων, η ιεράρχηση των έργων, η υλοποίηση νέων συγκοινωνιακών υποδομών, η συμπληρωματικότητα και η ένταξή τους σε ένα σύστημα συνδυασμένων μεταφορών. Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση στο νέο ΕΣΠΑ των σιδηροδρομικών έργων και ειδικότερα αυτών του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπενθυμίζουμε στον κύριο Υπουργό ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και μια εικοσαετία, όπως και ο οδικός, και όχι να δεσμεύουν πόρους και από το νέο ΕΣΠΑ. Δηλαδή πέρασαν 3 πακέτα, δεν στάσανε αυτά και τώρα θα το πετύχετε με το 4ο. Η ΠΑΘΕ θα ήταν ένα ανέκδοτο αν καθημερινά δεν θρυνούσαμε θύματα. Και το τρένο βεβαίως στην Κοζάνη μας δεν συνεχίζει πια. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι επιβαρύνουν το νέο ΕΣΠΑ λόγω και του 1,5 δις μπόνους καθυστέρησης που δώσατε με γαλαντομία στους παραχωρησιούχους από το τρέχον ΕΣΠΑ. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐδη, όταν πρόκειται για κατασκευαστική κοινότητα, όπως σας αποκαλέσατε, αντί για ρήτρες δίνονται μπόνους. Οι χθεσινές εξαγγελίες σας δεν καταλάβαμε προς ποιους απευθύνονται. Πείτε μας πόσο έχετε υπερδεσμεύσει το νέο ΕΣΠΑ για όλες αυτές τις εξαγγελίες και τι τελικά θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθεί αυτά που θέλουν οι κατασκευαστές. Το ξέρουμε. Το αιώνιο ερώτημα με ποιους και για ποιους διατρέχει τη σημερινή κατάσταση και καθορίζει τη θέση της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όσο η κρίση προχωράει, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Βρισκόμαστε εν μέσω υλοποίησης κύριων οδικών αξώνων. Πρόσφατα προχωρήσατε στις τροποποιήσεις των συμβάσεών τους σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος, αναγνωρίζοντας και καθιερώνοντας την ανωτέρα βία. Αναγνωρίζοντας δηλαδή προνομιακά τα αποτελέσματα της κρίσης μόνο στους μεγαλοεργολάβους. Και μιλάτε, είπατε προχθές, για 15.000 θέσεις εργασίας. Πείτε μας, κύριε Υπουργέ, με ποια ημερομίσθια και για πόσο. Δεσμευόμαστε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες για τον έλεγχο των συμβάσεων παραχώρησης, των συμφωνιών αποζημίωσης κατασκευαστών, παρελθόντος των κατασκευαστών, για την άρση των σκανδαλωδών σε βάρος του δημοσίου ρυθμίσεων και τη διασφάλιση της θέσης του δημοσίου. Σήμερα έχετε και το θράσος και να προκυρήσετε με παρόμοιες συμβάσεις και για τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και την Εγνατία Οδό και πολλά άλλα έργα. Και βεβαίως, επειδή για μας τα διόδια αποτελούν τέλος χρήσης, που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης μιας υφιστάμενης υποδομής που του παρέχεται
και όχι όπως σήμερα που πληρώνουν διόδια προκαταβολικά για δρόμους που ίσως ολοκληρωθούν, θα προωθήσουμε την εγκατάσταση ηλεκτρονικών σε αναλογικών διοδίων, θα μειώσουμε το ληστρικό αντίτιμο, θα απαλλάξουμε κοινωνικές κατηγορίες και τοπικούς χρήστες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, θα καταργήσουμε τις ρυθμίσεις με τις οποίες διώκονται οι πολίτες που αντιστάθηκαν. Δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στην εξυγίανση όλου του φάσματος παραγωγής των έργων υποδομής, στη θεσμοθέτηση αποτελεσματικού, σύγχρονου, ενιαίου νομικού πλαισίου που θα ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες διαφθοράς. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη σχετικές έρευνες των αρμόδιων αρχών, τις οποίες ενθαρρύνουμε σε κάθε περίπτωση. Θα προχωρήσουμε σε ένα ιεραρχημένο σχέδιο συντήρησης, βελτίωσης, εξυγχρονισμού και αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών, ώστε να μην απαξιωθεί περαιτέρω το επενδεδημένο στις υποδομές κοινωνικό κεφάλαιο. Βλέπετε, το σιδηρόδρομο έχει απαξιωθεί τελείως. Δεσμευόμαστε για άμεση ακύρωση όλων των σε εξέλιξη διαγωνισμών παραχωρήσεων. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘΑ, αεροδρόμια, Εγνατία, λιμάνια, ταυτόχρονα με την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. Για την ήδη παραχωρημένη περιουσία του Δημοσίου θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Θα διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΗΠΑ, το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών μεταφορών, θα προβούμε σε έλεγχο και καταγγελία της μονοπωλιακής σύμβασης του Δημοσίου με τον ΟΑΣ, και διαψεύδουμε τον Υφυπουργό που προχθές μίλησε για ελάμφρυνση των Θεσσαλονικαίων, ενώ επιβαρύνονται με 150 εκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι τα κέρδη των μετόχων. Ευχαριστούμε πολύ. Άμεση προτεραιότητα το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και η δωρεάν μετακίνηση των μακροχρόνια ανέργων και των κάτω από το όριο της φτώχειας. Ευχαριστούμε πολύ.